να πω ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά που κάνουμε αυτή τη κουβέντα και που είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και για το σύμφωνο συμβίωση που καταθέτουμε, αλλά βασικά για να βρεθούμε και να ξανασυζητήσουμε τι πρέπει να βάλουμε και κινηματικά και πολιτικά σε διεκδικήσεις. Αυτό που είπες ότι γράφτηκε στο site, δεν το ήξερα γιατί δεν το είχα δει, αλλά σκεφτόμουν έτσι ότι για την αριστερά, για μας η ισονομία, ο αγώνας για την ισονομία, για τα ίδια δικαιώματα, είναι αξίες της αριστεράς, είναι συνυφιασμένες με την αριστερά. Είναι τόσο σημαντικό ο αγώνας εναντίον του μνημονίου, όσο και το να μην είναι κανείς άνθρωπος αόρατος και να μην είναι κανείς άνθρωπος στο περιθώριο και να μην προκαλούμε αυτό τον καθημερινό πόνο που προκαλούν οι διακρίσεις. Είναι αυτές αξίες της αριστεράς. Όπως το ότι όταν ανοίγει κοινωνικά και θεσμικά ο χώρος για να χωρέσουμε περισσότερο, ανοίγει για όλους μας να ανασάνουμε περισσότερο. Θα πω λοιπόν ότι κατεβάσαμε, όπως ξέρετε, καταρχήν αυτό το σύμφωνο, η πρόταση του συμφώνου ήταν να κατέβει πιο νωρίς, ήταν μάλιστα να κατέβει τη μέρα που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. 11 Ιουνίου. Και μετά το πράγμα πήγε προς άλλη κατεύθυνση. Ενώ η γενική πολιτική σκηνή τότε. Κατεβάσαμε λοιπόν το σύμφωνο τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, το διευρυμένο σύμφωνο, γιατί θεωρούμε ότι είναι, να μην σας πω πολλά γύρω από αυτό, είναι γνωστά νομίζω, ότι είναι ένα σύμφωνο που διευρύνει τα δικαιώματα και για τους ετερόφιλους και φυσικά συμπεριλαμβάνει τους ομόφιλους, και σε ασφαλιστικά και σε κληρονομικά και φορολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Και επίσης δίνει άδεια για το σύντροφο, άδεια παραμονής για το σύντροφο, όπως κάνει και ο γάμος. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρήσαμε ότι πολιτικά υπάρχει ένα κύμα που μπορούμε να διεκδικήσουμε το σύμφωνο και με την καταδίκη της Ελλάδας από το Στρασβούργο και με τις διαθέσεις των άλλων κομμάτων που βλέπαμε ότι υπάρχουν σε συζητήσεις που κάναμε. Και είπαμε να επικεντρωθούμε εκεί αυτή τη στιγμή, να δοθεί αυτή η μάχη και για το διευρυμένο σύμφωνο που θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο συγκροτημένο και ουσιαστικό και αυτό να ανοίξει το δρόμο και για το γάμο. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι και για το πολιτικό γάμο και νομίζω ότι άμεσα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και κοινοβουλευτικά και φυσικά και ένα κίνημα βοηθάει σε αυτή την πίεση. Από ό,τι ξέρουμε, η Νέα Δημοκρατία, ενώ είχε πει ότι θα κατεβάσει μία τροπολογία τώρα στο αντιρατσιστικό που συζητάμε, στο νομοσχέδιο του αντιρατσιστικό, ότι θα κατεβάσει μία τροπολογία που θα αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, δεν το έκανε. Αυτή υπήρχε η πληροφορία, υπήρχε η πληροφορία στον τύπο, συζητιότανε προφανώς και έχουν και σωκοματικές δυσκολίες και αντιθέσεις να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά και υπάρχει μια πάρα πολύ συντηρητική παράδοση εκεί, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, συγκεκριμένη ετερόφιλη οικογένεια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Είναι τόσο δύσκολο να ξεπεραστεί, ώστε και στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που μόλις κατεβαίνει, είδαμε ότι δεν διώκονται εγκλήματα, ο υποκινητής εγκλημάτων που αφορά εγκλήματα εναντίον ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου. Το αφαιρέσανε. Να σας πω ότι στη Βουλή είναι και δύσκολο να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε αυτές τις λέξεις. Βλέπεις τη δυσκολία. Άλλος το λέει για νετήσιο. Άλλος το λέει μόνο σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί θεωρεί ότι είναι το ίδιο με το άλλο. Στις συνομιλίες μας με τους φορείς ή με το Υπουργείο υπάρχει ένας αγώνας εκπαίδευσης τι είναι κάθε όρος και γιατί το χρησιμοποιούμε και ότι είναι όροι που χρησιμοποιούνται και διεθνώς. Δηλαδή, εγώ είδα στην επαφή μου ότι όλο και περισσότερο η άγνοια είναι πολύ σημαντική πέρα από την πολιτική βούληση. Τα ταμπού υπάρχει και άγνοια πάρα πολύ έτσι έντονη. Έχω ακούσει
Αν στην αριστερά υπάρχει ομοφοβία στο ΣΥΡΙΖΑ, που ακούστηκε σαν ερώτηση, υπάρχει. Υπάρχει. Και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουμε δηλαδή και για να δουλέψουμε τα ταμπού μας, την ομοφοβία μας κλπ. Αλλά υπάρχουν και αξίες που κινητοποιούν να δουλέψεις αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που είπα, η αξία που όλοι χωράμε, η αξία να προσπιστείς τη διαφορετικότητα, η αξία να μην υπάρχει, να είσαι ενάντια στο περιθώριο, η αξία για ισονομία, αυτά νομίζω ότι είναι κινητήριες δυνάμεις και κινητήρια ιδεολογία που βοηθάει στο να δουλευτούν. Αλλά υπάρχει και πόνος των συντρόφων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει και πόνος έξω, γιατί οι διεκδικήσεις μας θα μπορούσαν να είναι πιο έντονες. Αλλά όλοι είμαστε εδώ, στην Ελλάδα του 2013 και όλοι το πολεμάμε παρέα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω ακούσει ακόμα και προτάσεις ότι κάποιοι, ακόμα και στην αριστερά, λένε ότι ο γάμος ή δεν είναι η στιγμή αυτή πολιτικά ή και ότι είναι και πολύ συντηρητικός ο γάμος, βρε παιδί μου. Θα έπρεπε κάτι πιο ριζοσπαστικό, όπως η ανατροπή του γάμου. Εδώ έχω να πω ή είναι εκ του πονηρού, γιατί κανείς δεν θέλει να πάει πίσω από το γάμο, ή να πω ότι ωραία, ο ριζοσπαστισμός μας δεν θα βγει στην πλάτη του άλλου, δηλαδή καταρχήν όλοι να έχουμε πρόσβαση σε ίδια δικαιώματα και μετά ο καθένας σας διαλέξει πώς θα το χειριστεί. Για το θέμα της υιοθεσίας, θεωρώ δύο πράγματα. Ένα, στο νομικό πλαίσιο, ότι η υιοθεσία είναι προβληματική. Ο νόμος για την υιοθεσία είναι προβληματικό συνολικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πρέπει να αναδιαμορφωθεί και για τα ετερόφιλα ζευγάρια και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και πρέπει να περιλάβει τα ομόφυλα ζευγάρια. Θεωρώ ότι είναι και ένα πάρα πολύ θέμα ταμπού η υιοθεσία. Θεωρώ ότι συσπηρώνει όλη μας την ομοφοβία αυτό το κομμάτι της υιοθεσίας. Δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος ότι εγώ είμαι, πιο εύκολα σου πει ότι είμαι εγώ υπέρ του συμφώνη του γάμου, αλλά να σταματήσουμε στην υιοθεσία. Χωρίς να αναρωτιόμαστε βέβαια πώς μεγαλώνει ένα παιδί, είτε όταν ο πατέρας, ο ετερόφιλος πατέρας ή μητέρα, δεν του δίνουν ακριβώς την αγάπη που χρειάζεται. Αυτό περνάει λίγο στον ντούκου. Να πω λίγο απλά την εμπειρία μου στην Αμερική, όντας εκεί που έζησα 3 χρόνια σε ένα σπίτι με 2 γυναίκες λεσβίες και ένα παιδί. Αυτό εμένα προσωπικά μου άνοιξε πάρα πολύ τα μάτια και την εμπειρία μου για τους εξής λόγους. Καταρχήν, ήταν μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, εντάξει, με τα προβλήματά της κλπ, αλλά μου έδινε ένα χώρο και εμένα με μεγάλη υποστήριξη και αγάπη, το οποίο το εκτιμώ και το οποίο το αναγνωρίζω. Δεύτερον, είχα τη δυνατότητα έτσι να δω στα σχολεία πώς τα βιβλία στην τάξη του παιδιού που μεγάλωνε είχε, ας πούμε, οικογένειες και ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο διευκόλυνε την έννοια της οικογένειας, έτσι. Έφερνε το παιδί στο σπίτι βιβλία που είχαν μέσα γκέι οικογένειες. Υπήρχε μια μεγαλύτερη κανονικοποίηση αυτού του στοιχείου. Παίζανε γάμο. Είδα παιδάκια να παίζουν γάμο και παίζανε γάμο κοριτσάκια και αγοράκια, ας πούμε. Παντρευόντουσαν. Υπήρχε αυτό το... Ζούσα στο Portland, Oregon, έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή, βέβαια, της Αμερικής, με αρκετά εναλλακτικά και δημοκρατικά. Και εκεί βίωσα και την... Και πώς είναι να υπάρχει αυτός ο χώρος που άλλος και θεσμικά και κοινωνικά έχει αναγνώριση και και ισονομία πολύ μεγαλύτερη και πόσο αυτό σου δίνει ανάσα. Και είδα και πώς διαχειρίζεται η κοινωνία αυτά τα προβλήματα που εμείς βλέπουμε, που εμείς αναφέρουμε εδώ και τι θα γίνει το παιδί, ας πούμε. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά για να πω την αλήθεια και να προχωρήσουμε, και σαν αριστερά έχουμε δουλειά και σαν ελληνική κοινωνία έχουμε δουλειά. Όμως οι κινήσεις που κάνουμε, και νομίζω και ο δυναμισμός αυτή τη στιγμή
που έρχεται η συζήτηση και ανοίγει το θέμα με αυτόν τον τρόπο και η δικιά μας κατάθεση, ότι βοηθάει αυτό το βήμα να κάνει βήματα και να κάνουμε βήματα όλοι μαζί, και η ελληνική κοινωνία και η αριστερά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε. Εγώ σκέφτομαι ότι είναι και πάρα πολύ θέμα εκπαίδευσης και όχι μόνο κριτικής και όχι μόνο να βάζει τον άλλο δακτυλοδεικτούμενο. Δηλαδή, σαν να πρέπει να ενημερώσουμε και να εκπαιδευτούμε όλοι μαζί. Και βέβαια η κινηματική πίεση βοηθάει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.